κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξωχώρα κύριε Πρέσβη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σημερινή απονομή του βραβείου, Μουσιογραφικού Βραβείου Ελένη Βλάχου για το 2017. Όπως γνωρίζετε, το βραβείο καθιερώθηκε το 2003 από την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα και απονέμεται κάθε 2 έτη από Ειδική Επιτροπή σε Δημοσιογράφους για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους. Το έργο της Κρητικής Επιτροπής, της οποίας την τιμή είχα να είμαι μέλος, αποδείχθηκε ομολογουμένως πολύ δύσκολο. Υπήρξε πράγματι πολύ μεγάλη συμμετοχή, αξιολογότατοι υποψήφοι, που έχουν διακριθεί με την εργασία τους στην κάλυψη και το σχολιασμό σημαντικών γεγονότων για την επικαιρότητα. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την ποιοτική δημοσιογραφία και είμαστε αρρωγοί όποιων προσπαθειών συμβάλλουν ακριβώς αυτό, στο να πηγαίνουν προς πολίτες νέα ειδήσεις, σχολιασμοί, οι οποίοι τονώνουν την κριτική σκέψη και καλύπτουν αυτή την ανάγκη που όλοι μας έχουμε, καλύπτουν αυτή την ανάγκη για το αγαθό της ανώθευτης ενημέρωσης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη έρευνα αποτελεί θεμέλιο του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, παράγει ωφέλιμα αποτελέσματα για τον πολίτη, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή της μεταλήθειας και των ψευδών ειδήσεων, η επιβράβευση της ποιοτικής δημοσιογραφίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο ποτέ. Είμαστε επομένως και ανοιχτοί να συμμετάσχουμε και να στηρίξουμε στο μέλλον κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την αδέσμευτη ερευνητική δημοσιογραφία και γι' αυτό είμαστε και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που για πρώτη φορά η απονομή του βραβείου γίνεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα, την οποία προσπαθούμε να την ανοίξουμε και να είναι μια αίθουσα, ένα ζωντανό κύτταρο στη ζωή της πόλης που τονώνει τον πλουραλισμό και την κριτική σκέψη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σήμερα στη σημερινή βράβευση και να σας θυμίσω ότι οι πόρτες Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι πάντοτε ανοιχτές σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κρέτσο. Ακολουθεί ένας σύντομος επίσης χαιρετισμός από τον πρέσβη, τον κύριο Γιάννη Πλέτνερ.